Την Τετάρτη 15 Ιουλίου βρεθήκαμε μαζί με συναδέλφους στην πλατεία Βικτωρίας για να καλύψουμε τη συγκέντρωση των κατοίκων που διαμαρτύρονταν για την παρουσία αναγνωρισμένων προσφύγων στην πλατεία και τη συγκέντρωση συλλογικοτήτων απέναντί τους στο δύο σημείο. Όταν το μπλοκ των τελευταίων άρχισε να αποχωρεί συντεταγμένα από τη Χέιδεν προς την Πατησίων, ακούσαμε από τους ασυρμάτους των ΜΑΤ: ακολουθήστε σε απόσταση να μην έχουμε εμπλοκή. Παράλληλα όμως, είδαμε άνδρες των δημηριών να βγάζουν τα κλόμπα από τις θήκες τους και να πιάνουν τις φυσούνες που έχουν με τα δακρυγόνα. Αποφασίσαμε με συναδέλφους να ακολουθήσουμε τον μπλοκ. Όταν βγήκε στην Πατησίων οπισθοχωρώντας και με αλυσίδες και περιφρούρηση, κατευθύνθηκε προς την ΑΣΟΕ. Στη συμβολή της Χέιδεν με την Πατησίων παρατάχθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ ήμασταν διασκορπισμένοι ανάμεσά τους. Γύρισα να φωτογραφίσω με το κινητό μου τα ΜΑΤ και ξαφνικά είδα τα ΜΑΤ να αποτραβιούνται στην άκρη σαν να τραβάς κουρτίνα και εμφανίστηκαν οι μηχανές της ομάδας Δέλτα. Άρχισα να τραβάω με το κινητό μου τα μηχανάκια που κινήθηκαν προς τον μπλοκ. Το μπλοκ πισωπατούσε. Κανένας από τον μπλοκ δεν πέταξε πέτρα, δεν πέταξε ξύλο, ούτε καν καπάκι από πλαστικό μπουκάλι. Η επίθεση της αστυνομίας ήταν ανέτεια. Οι συλληφθέντες δέχτηκαν βίαιη και απρόκλητη επίθεση. Ο ξυλοδαρμός τους έγινε ενώπιον δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ. Καταγράψαμε το περιστατικό, άλλοι από πιο κοντά, άλλοι από πιο μακριά. Στη συνέχεια είδα το περιστατικό που είδατε όλοι με το μπουκάλι. Οι αστυνομικοί εμφάνισαν ένα μπουκάλι. Επειδή βρισκόμουν κοντά στο σημείο της σύλληψης και του ξυλοδαρμού των δύο συλληφθέντων, δεν είδα πουθενά να υπάρχει προηγουμένως κανένα μπουκάλι. Όταν τελείωσε όλο αυτό, αποφάσισα να δημοσιοποιήσω ό,τι υλικό είχα και να το θέσω στη διάθεση των συλληφθέντων. Η καταγραφή των γεγονότων και η δημοσιοποίησή τους είναι η δουλειά των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ, οι οποίοι δεν είμαστε μια μικρή ενεργή μειοψηφία. Αλλά ακόμη και αν ήμασταν, αν δεν υπήρχαν κάμερες, δεν θα είχαμε δει πως δολοφονήθηκε ο George Floyd, πως ξυλοκοπήθηκε ο Βασίλης Μάγκος, πως έπεσαν ξανά ανέτεια οι μηχανές της ομάδας Δέλτα στους συγκεντρωμένους στα Προπήλαια την 5η-9η Ιουλίου. Ελευθερία Κουμάντου.